Τώρα θα μεταφερθούμε στην Μπέλα, καθώς εκεί ήδη έχει ανοίξει η αγορά, έστω με τις μεθόδους click away και click in shop. Κάτι που, όπως είπαμε, δεν συμβαίνει σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, έπειτα από το θρίλερ που προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Τσουφλίδης, πολύ καλός συνάδελφος από την Μπέλα, είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πολύ σωστά τα ανέφερες ότι στην Μπέλα λειτουργούν τα δύο συστήματα αυτά, το click away και το click in the shop. Βέβαια, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αγορά είναι, θα έλεγα εγώ, ιδιαίτερα μουδιασμένη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, κυρίως από τις δύο μεγάλες πόλεις, τα Γενιτσά και την Έδεσα. Είναι και λογικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι και ο κόσμος έχει λίγο μπερδευτεί τι τελικά ισχύει, πώς πρέπει να γίνεται η αποστολή του μηνύματος, η χρονική, όλη αυτή, οι περιορισμοί, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι έχουν δοθεί, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μας, ότι ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος. Παρ' όλα αυτά, είναι αισιόδοξοι οι έμποροι, έχουν αρκετές προσφορές, θα λέγαμε, και με δεδομένο ότι η μεγάλη αγορά της Θεσσαλονίκης δεν λειτουργεί και θα λέγαμε οι πελάτες αναγκαστικά θα στραφούν στην τοπική αγορά, ευελπιστούν ότι θα δούνε τους τζίρους τους να ανεβαίνουν και βέβαια να μπορέσουν τουλάχιστον να δώσουν τα εμπορεύματα τα οποία έχουν τόσο στο κατάστημα όσο και στις αποθήκες, και να μπορέσουν να κοιτάξουν λίγο με αισιοδοξία το μέλλον και να μπορέσουν να πάρουν ενδεχομένως νέα προϊόντα. Αυτό, και Δημήτρη, που λες τώρα είναι το θετικό στοιχείο για την περιφέρεια. Στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή, γύρω-γύρω νομίζω, όπως είναι η Μπέλα, η Χαλκιδική, η Μαθία, αυτή τη στιγμή, έστω και με τις μεθόδους που λειτουργεί η αγορά, ωφελούνται τρόποτινά, γιατί δεν, φυσικά, απαγορεύονται και οι διανομαρχιακές, να το πούμε έτσι, μετακινήσεις. Άρα, αναγκαστικά μένουν στον τόπο τους και καταναλώνουν εκεί. Αν υπάρχουν λεφτά, φυσικά, κάτω από τις συνθήκες. Πολύ σωστά, Κατερίνα, έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, ωφέλεια στα τοπικά καταστήματα, στην τοπική αγορά, ότι είναι η εγκύτητα την οποία έχουμε με τη Θεσσαλονίκη, κυρίως εμείς, αν λέγαμε, σαν περιφερειακή νοήτα Πέλλας. Πολλές φορές είναι λίγο το χρονικό διάστημα που μπορούν να πάνε να ψωνίσουν από τη μεγάλη αγορά της Θεσσαλονίκης, ενώ τώρα αναγκαστικά θα βρεθούν στις αγορές, στις τοπικές αγορές, και θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματα από εδώ. Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο όμως ότι τα κρούσματα και στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας είναι σχετικά υψηλά. Δηλαδή, χθες κοιμαθήκαμε στα 30 περίπου κρούσματα, 29 για την ακρίβεια, και ήδη και οι Δήμοι προσπαθούν να θεροκίσουν, θα λέγαμε εμείς, τους πολίτες μέσω από τα διάφορα δωρεάν τεστ COVID που γίνονται σε όλους τους Δήμους, από τα συνεργεία του ΕΟΔΗ συγκεκριμένα. Η ανακοίνωση που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με το Δήμο Έδεσας είναι ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, ο Δήμος της Έδεσας έχει προχωρήσει στο να κάνει αυτά τα rapid test σε όλες τις κοινότητες της, και προκειμένου να μπορέσει να έχει αποτελέσματα και να ξέρει περίπου σε τι επίπεδα κυμαίνεται το θέμα που έχει να κάνει με το COVID. Και η Δημήτρη, άλλη δύο, όμως, αφού μιλάς για επίπεδα, να πούμε ότι ο ΕΟΔΗ έχει ανακοινώσει τουλάχιστον πανελλαδικά, βλέπουμε τώρα τα στοιχεία των σημερινών κρουσμάτων, είναι 4.309. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά τα νούμερα. Βέβαια, δεν ξέρω ακριβώς τα τεστ. Συγγνώμη, τα τεστ τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί, αν είναι αντίστοιχα μεγάλος και ο αριθμός των τεστ. Και βέβαια, ακόμα δεν έχει βγει, θα έλεγα εγώ, η κατανομή, ή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγη ώρα, ναι, η γεωγραφική κατανομή, για να σας πω πώς ακριβώς είναι στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Παρ' όλα αυτά, και οι άλλοι Δήμοι προχωρούν σε αντίστοιχες ιχνηλατήσεις, αν θέλετε, προσπαθούν μέσω το rapid test να δούνε τι γίνεται και σε τι επίπεδα κυμαίνεται, θα λέγαμε, τα επίπεδα της μόλις, τέλος πάντων, στις δικές τους κοινότητες, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάρουν και τα απαραίτητα μέτρα. Πρέπει να σου πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι, για παράδειγμα, ο κύριος όγκος του προβλήματος για το COVID στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας εντοπίζεται κυρίως στον Δήμο Πέλλας σε σχέση με τις υπόλοιπες, με τους υπόλοιπους τρεις Δήμους της περιφερειακής ενότητας. Σε αναμονή, βέβαια, των αποτελεσμάτων
για τη γεωγραφική κατανομή η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα. Νομίζω είναι 90 ο αριθμός των κρουσμάτων σήμερα στην Μπέλα, είναι 90 από ό,τι βλέπω τώρα τον πίνακα, Δημήτρη. Αφού συνολικά, εξαιρετικά ανησυχητικό. Ναι, 622 νέα κρούσματα έχει μόνο η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το περιμέναμε γιατί όλοι μιλούσαν για αύξηση των κρουσμάτων. Όσο πιο πολλά τεστ γίνεται, τελικά διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολλά τα κρούσματα, πάρα πολύ ασυμπτωματική κατά πάσα πιθανότητα για άλλη μια φορά, Δημήτρη. Αυτό που έχω εντοπίσει εγώ από τα άτομα τα οποία έρχομαι σε επικοινωνία, τα οποία είτε τελικώς μένουν σε κατοίκον περιορισμό, γιατί ήρθαν σε επαφή με κάποια στενά, ήρθαν σε κάποια επαφή με κάποια κρούσματα, είτε είναι οι ίδιοι τους, θα έλεγα, που έχουν νοσήσει, έχω αντιληφθεί ότι, θα έλεγα εγώ, ο υπεύθυνος είναι συνήθως κάποιο μέλος της οικογένειας, το οποίο το έφερε, άθελά του βέβαια, σε κάθε περίπτωση άθελά του, το έφερε στην οικογένεια μέσα, ασυμπτωματικό, και όταν άρχισαν πλέον να εκδηλώνονται τα πρώτα κρούσματα σε αυτό το ασυμπτωματικό μέλος, ήδη είχαν νοσήσει και οι υπόλοιποι, και άρχισαν μετά, σαν, θα έλεγα εγώ, σαν ένα ντόμινο να νοσούν όλα τα μέλη της οικογένειας. Είναι, θα έλεγα, Δημήτρη, και εγώ... Κακά τα ψέματα, να σημειώσουμε και κάτι, και κυρίως στην περιφέρεια, στη Θεσσαλονίκη, ίσως υπάρχουν πιο πολλές δυνατότητες να το κάνει κάποιος, να σηκωθεί και να φύγει από την οικογένειά του, όσο έγκαιρα γνωρίζει ότι έχει COVID, έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, να πάει κάπου σε ένα δεύτερο σπίτι, μια εξοχική κατοικία. Στην περιφέρεια είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνει κάτι τέτοιο ένας νοικοκύρης, μια γυναίκα, να αφήσει τα παιδιά της, να πάει και πού άλλωστε. Οπότε έτσι πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα που συστήνουν όλοι οι ειδικοί εντός του σπιτιού. Και επίσης να αναφέρουμε και το άλλο. Δημιουργεί την ψευδαίσθηση, τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι εμβολιάζονται, ότι είναι η ψευδαίσθηση ότι με τον εμβολιασμό αμέσως επέρχεται και η ανοσία. Και μάλιστα όταν μιλάμε για εμβολιασμό ο οποίος έχει να κάνει σε δύο δόσεις, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ακόμα την ανοσία. Βέβαια, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πολύ πιο προνοητικοί, ακόμα και όταν πραγματοποιούν τη δεύτερη δόση, θα λέγαμε, του εμβολίου, αφήνουν κάποιες μέρες να περάσει και μετά πηγαίνουν για έλεγχο αν έχουν αναπτύξει τα λεγόμενα αντισώματα, για να μπορέσουν να είναι πιο εξασφαλισμένοι, θα έλεγα εγώ. Αλλά πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θέλει ιδιαίτερα προσοχή ακόμα και από τους εμβολιασμένους, ακόμα και οι υπόλοιποι. Πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο ότι κουβαλάμε τον ιό. Άσχετα άμα μπορεί να φαινόμαστε υγιείς ή να είμαστε όντως υγιείς, αν πάμε ως δεδομένο ότι κουβαλάμε τον ιό μαζί μας, τότε θα είναι αντίστοιχα και πιο συνετή, θα έλεγα εγώ, θα είναι και η ατομική ευθύνη που λέμε, θα προστατεύσουμε τους γύρω μας και κυρίως βέβαια θα προστατεύσουμε τις οικογένειές μας. Πρέπει να σου πω ότι δεν είναι ότι μόνο είναι τα κρούσματα, είναι και οι θάνατοι οι οποίοι συμβαίνουν στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, και το ξέρω αυτό με δεδομένο ότι πολλές από τις κηδείες είναι δεδομένο ότι γίνονται με πολύ μικρό αριθμό, αλλά πολλές από τις κηδείες αυτές δεν πραγματοποιούνται στους κυρίους ναούς, θα έλεγα εγώ, των κοινοτήτων, αλλά πραγματοποιούνται είτε σε παρεκκλήσια, είτε η ταφή γίνεται μόνο στο νεκροταφείο. Στα κημητήρια. Λοιπόν, να αναφέρω βέβαια σε αυτό το σημείο, Κατερίνα, και αν μου επιτρέπεις, ότι θέμα συζήτησης είναι το περιβόητο άνοιγμα των σχολείων και τα περιβόητα self-test, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στα φαρμακεία. Από οι γονείς, θα έλεγα εγώ, περιμένουμε να τα προμηθευτούν και συνέχεια να ξεκινήσει η διανομή στα παιδιά. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έρχονται και σε μένα από τους γονείς κυρίως, και είναι, θα έλεγα, προβληματισμένοι ακόμα και για την υπεύθυνη δήλωση την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν. Αναφέρουν βέβαια, μου λένε, ότι κι αν εγώ δεν έχω πάρει σωστά το δείγμα από το παιδί μου, δεν λέω μόνο να τον τραυματίσουν, αυτό που με ρωτάνε οι γονείς, ότι άμα τον τραυματίσω, γιατί καλώς ή κακώς δεν έχουμε τις όποιες γνώσεις θα είχαν τα συνεργεία του ΕΟΔΗ, τα οποία πραγματοποιούν αυτά τα τεστ και τα οποία τέλος πάντων έχουν μια εμπειρία σε αυτό το θέμα, και δεν λένε μόνο για τον τραυματισμό, αλλά λένε αν κάνω μια κακή λήψη του δείγματος και θα βγάλω ένα αποτέλεσμα αρνητικό, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Πάντως, Δημήτρη, εγώ θα έλεγα, χωρίς να είμαι ειδική στο συγκεκριμένο, γιατρός σε καμία περίπτωση, καθαρά προσωπική άποψη θα εκφράσω τώρα, αν μου επιτρέπεις, ότι αν κάποιος έχει υποβληθεί ο ίδιος σε rapid test,
σε τεστ τουλάχιστον ρηνικό, μπορεί πάνω κάτω να κατανοήσει και τον τρόπο με το οποίο θα υποβάλει τον εαυτό του στο συγκεκριμένο τεστ. Είναι πολύ χρήσιμο κάποιος να κάνει πρώτα από κάποιο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να υποβληθεί σε rapid test και στη συνέχεια θα κατανοήσει πολύ πιο εύκολα την όλη διαδικασία. Έτσι ακριβώς, αλλά να πούμε λίγο και το άλλο. Ο γονέας που θα κληθεί να κάνει το τεστ αυτό, αυτό το self-test στο παιδί του, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι οι γονείς έχουν μια ευαισθησία για τα παιδιά τους αν γίνει κάτι το οτιδήποτε. Και τέλος πάντων θέλω να πω εγώ ότι αν βγάλουμε ένα αποτέλεσμα λάθος, δεν κάνουμε ορθή χρήση και το αποτέλεσμα βγαίνει αρνητικό, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αν βγει θετικό, θα δηλώνονται τελικά, θα βγουν οι γονείς να τα δηλώσουν? Εύλογα ερωτήματα φυσικά και τα ναι, έχουν όλοι αυτά. Ναι, και αυτό το θέμα και βέβαια θα έλεγα και εγώ είναι λίγα ερωτήματα τα οποία έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τους γονείς, τι ακριβώς να κάνουν. Και εγώ θα σου έλεγα και εγώ ως γονέας προβληματίζομαι για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να κάνω αυτό το self-test στο παιδί μου και βέβαια πώς θα, αν θα το έχω κάνει και σωστά, γιατί το βασικό είναι αυτό. Να το κάνουμε σωστά και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στο ίδιο το παιδί μέσα από, από τη διαδικασία αυτή. Είναι, θα έλεγα, ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο, το οποίο θα κληθούμε από αύριο κιόλας, όπως πολύ σωστά ανέφερες, να πρέπει να το λύσουμε, γιατί θα πρέπει οι γονείς, τουλάχιστον αν θα ανοίξουν, γιατί με 90 κρούσματα, θα έλεγα εγώ σημερινός, τρομακτικός αριθμός για την Πέλα, γιατί αγγίζουμε σε λίγο τριψήφιο νούμερο, δεν ξέρω αν θα ανοίξουν. Για παράδειγμα, έστω και τα λύκεια που τα παιδιά πρέπει να σου πω ότι είναι πολλούς, μα πάρα πολλούς μήνες, με δεδομένο ότι καθυστέρησαν το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν θυμάσαι κιόλας και σίγουρα θα θυμάσαι ότι στην Πέλα είχαμε καθυστερήσει για να ανοίξουν. Είχαμε τα προβλήματα που πρώτοι από όλους πάλι κλείσαμε και πραγματικά ειδικότερα και εγώ που έχω παιδί που πηγαίνει στην τρίτη λυκείου και είναι οι εξετάσεις, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε για όλους και βέβαια και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές και για τους γονείς και όλους όσοι είναι σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα και δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Θα τα δούμε προσοχή. Στην πορεία όλα βέβαια. Ούτως ή άλλως βήμα-βήμα τα κάνουμε όλα τον τελευταίο χρόνο, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλη την πληροφόρηση και την αναλυτική δημοσιογραφία. Καλή σου συνέχεια και καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια.